Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είστε καλά? Μένετε σπίτι ή είστε έξω για ελέγχους αυτή τη στιγμή? Σπίτι. Δουλειά σε κανένα τριώρο. Μάλιστα. Αυτό το οποίο συζητούσαμε είναι για το πώς αντιλαμβάνεται ο κόσμος τους ελέγχους που τους κάνετε εσείς οι αστυνομικοί, οι οποίοι βρίσκεστε σε διάφορα σημεία ολόκληρης της χώρας. Τι σας απαντά ο κόσμος όταν τον ελέγχετε, κύριε Καλευρά? Γενικότερα να πούμε ότι ο έλεγχος στον Έλληνα είναι ένα πράγμα το οποίο δεν του αρέσει. Γενικότερα, εντάξει, δεν είναι μόνο θέμα περίοδος κορονοϊού. Τώρα το τελευταίο καιρό, με όλα τα μέτρα που έχουν γίνει, τα οποία προκλήθηκαν από την αντίδραση του κόσμου, γιατί ο κόσμος δεν υπάκουσε ή δεν εφάρμοσε τις οδηγίες που έδωσε η κυβέρνηση, είμαστε εμείς αναγκασμένοι να είμαστε ακόμα περισσότερος κόσμος στον δρόμο, να τους ελέγχουμε. Δυστυχώς, όλοι ψάχνουν δικαιολογίες για να αποφύγουν ή να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους. Το περισσότερο που λένε είναι ότι πετάχτηκα, δεν έστειλα μήνυμα, ξέρασα να φτιάξω το χαρτί, για 5 λεπτά είναι. Άλλος κόσμος έχει κάνει χαρτί, έχει στείλει μήνυμα και είναι μετά από 4 ώρες ελέγχεται και το εξηγούμε ότι δεν μπορεί να παραμείνει με το ίδιο μήνυμα και τι έγινε. Γενικότερα όλοι ψάχνουν να βρουν μια μέση λύση σε αυτά που λένε. Εμείς είμαστε αναγκασμένοι όμως. Μας είχε κάνει εντύπωση στην Αθήνα, είχαμε δει, εμείς το είχαμε συζητήσει με τον Βαγγέλη, έναν ηλικιωμένο κύριο, ο οποίος πήγε να του κάνει έλεγχο αστυνομικός, δεν είχε τα χαρτιά πάνω του και πήγε να τον γράψει, να τον κόψει αυτό το 150 ευρώ, πρόστιμο. Ναι. Και όρμησε πάνω του για να του πιάσει τον μπλοκάκι και να το σκίσει. Λέτε το περιστατικό που έγινε με τη δημοτική αστυνομία πριν καμιά εβδομάδα, ναι, περίπου. Στο... Ναι. Έχετε εσείς τέτοια περιστατικά? Έχει πέσει κάτι στην αντίληψή σας από συναδέλφους? Όσον αφορά για εμάς, για την αστυνομία, δεν ξέρω για το Δήμο, τη κίνηση, εμάς δεν έχει συμβεί κάτι. Γενικότερα, σε εμάς υπάρχει μια άρνηση. Η άρνηση φυσιολογική που την έχουμε δει εμείς όλα αυτά τα χρόνια στη δουλειά. Δεν είναι κάτι το οποίο θα μας παραξενεύσει, θα μας ξενήσει όταν κάνουμε έλεγχο σε κάποιον άνθρωπο. Απλά, γενικότερα είναι μια φιλοσοφία όλων των πολιτών, εγώ θα έλεγα, το οποίο δεν αρέσει κανένα να τον ελέγχουν. Και μπορώ να το καταλάβω πολλές φορές αυτό το πράγμα. Τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο όμως, που έχουμε αυτόν τον κίνδυνο και έχουμε μια ασθένεια η οποία μπορεί να κολλήσει κάποιος άνθρωπος μας χωρίς να νοσήσει και να χανεί του να την μεταφέρει σε κάποιον τρίτο, για μένα είναι μη αποδεκτή πλέον αυτή η συμπεριφορά λόγω των συγκεκριμένων συνδικών που βιώνουμε. Κύριε Καλευρά, από την ενημέρωση τουλάχιστον την επίσημη της αστυνομίας, την οποία λαμβάνουμε και εμείς κάθε απόγευμα, βλέπουμε ότι ναι, μεν οι έλεγχοι είναι πολλοί, περιορίζεται βέβαια ο ρυθμός των προστήμων. Δηλαδή, και μάλιστα περιορίζεται αισθητά. Σε επίπεδο Θεσσαλονίκης που το παρακολουθούσα, είχαμε άλλους αριθμούς την Παρασκευή, με μια πολύ μεγάλη πτωτική τάση μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος έχει πειθαρχήσει, ότι ο κόσμος μένει στο σπίτι ή ότι αυτοί οι οποίοι βγαίνουν είναι νόμιμοι και φέρουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά πάνω τους? Καταρχάς είναι αισθητά λιγότερος ο κόσμος ο οποίος είναι πλέον έξω. Εγώ τουλάχιστον που δουλεύω στην περιοχή του κέντρου και ελέγχουμε κόσμο γενικότερα είτε Έλληνες είτε Αλλοδαπούς, εγώ βλέπω ότι το 90% είναι κάτω, αν θα τα μιλήσουμε για ποσοστό. Πριν 10 μέρες γράφαμε και πρόστιμα και σε Έλληνες και σε ξένους. Πλέον όποιον δείτε έξω έχει μήνυμα και ιδίως επειδή υπάρχουν και στην περιοχή του κέντρου της Ερώτας, ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα, όλοι τους είναι με 3-4 πρόστιμα στα τσαντάκια τους. Ιδίως οι ξένοι. Οι Έλληνες πλέον δεν κυκλοφορούν τόσο πολύ. Και αυτό που βλέπουμε εμείς δυστυχώς που δημιουργούνται τα προβλήματα και με το ίντερνετ και με τις φωτογραφίες που τραβάνε, που λένε ότι υπάρχει συνοστισμός, μαζεύτηκε ο κόσμος, είναι όλοι οι άνθρωποι μας οι οποίοι έχουν στείλει μήνυμα και έχει εγκριθεί η μετακίνησή τους. Με τους αλλοδαπούς, μια και το αναφέρετε, τι γίνεται? Γιατί εγώ βλέπω, για παράδειγμα, στην Εγνατία να κυκλοφορούν. Ναι, τους σταματάτε αυτοί οι άνθρωποι, τι χαρτιά να έχουν, τι να σας πω. Έχουν μήνυμα. Και όμως, πλέον έχουν στείλει μήνυμα. Ναι, κανονικά δεν είναι κάτι. Οποιοδήποτε δεν έχει στείλει μήνυμα ή δεν έχει κάποιο χαρτί, του βεβαιώνουμε κανονικά μάλιστα παράβαση. Η παραβάση τώρα είναι 300 ευρώ, κύριε Καλευρά, έχει ξεκινήσει να ισχύει. Συγκεκριμένα 300 ευρώ για αυτούς που θέλουν να ξεκινήσουν να φύγουν να κάνουν πάσα στην επαρχία. Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά για τους πεζούς εξακολουθεί το πρόστιμο των 150 ευρώ. Ναι, εντάξει, δεν είναι. Γενικότερα να ξέρετε όμως ότι πλέον ο κόσμος, δηλαδή και χίλια να το κάνουν το πρόστιμο, πλέον όλος ο κόσμος έξω είναι με μηνύματα και με χαρτιά. Και με χαρτιά.
Ναι, ναι. Έχουμε μία ακροάτρια η οποία μας ρωτά εάν σε εσάς στους αστυνομικούς έχουν χορηγηθεί μάσκες, αντισηπτικά, ναι, όλα αυτά τα απαραίτητα έχει μέσα προσωπικής προστασίας. Έχει γίνει δαπάνη τόσο από το αρχηγείο για τις υπηρεσίες και μέσα από την τοπική ένωση της Θεσσαλονίκης που είμαστε εμείς, όπου υπάρχουν κενά, γιατί όπως γνωρίζετε σε μια τέτοια εποχή είναι φυσιολογικό να υπάρχει να εξαντληθούν τα αποθέματα τόσα από μας αυτά, τα καλύπτουμε μέσα από την ένωση όποιες ανάγκες δημιουργούνται τόσο από αντισηπτικά όσο και από γάντια. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλή σας ημέρα. Yeah.